Λοιπόν, και με την ιδιότητά μου αυτή, όλες αυτές που είπε, θα μου επιτρέψουν οι προηγούμενοι να χρησιμοποιήσω λίγο αυτά που μας δώσανε για να ανοίξουμε τη συζήτηση. Και θα χρησιμοποιήσω τα δύο πιο συνηθισμένα και ίσως και πολύ κοντινά σε μένα και στη δουλειά μου, όπως και στη δουλειά των άλλων συναδέλφων. Δηλαδή την ομιμότητα και την εκπαίδευση των αστυνομικών. Και θα εισάγω, θα ξεκινήσω εισάγοντας το συμπέρασμα πρώτα, ανάποδα δηλαδή. Ότι δηλαδή, πρώτα απ' όλα, δεν μπορούμε να τους ταράξουμε στην ομιμότητα, γιατί αυτοί φτιάχνουν την ομιμότητα. Δεν τη φτιάχνουμε εμείς την ομιμότητα, ούτε έρχεται από το Θεό. Την ομιμότητα τη φτιάχνει η εκάστοτε κυβέρνηση, που προωθώντας τη βία, την καταπίεση και την εκμετάλλευση, φτιάχνει κάθε φορά την ομιμότητα που αντιστοιχεί. Μια νομιμότητα που, για παράδειγμα, με βάση τον τελευταίο ποινικό κώδικα, έτσι όπως τροποποιείται, δημοσιογράφοι σαν την Ελευθερία Κουμάντου, η οποία, να το λέμε, γιατί όπως λέμε τους άλλους αλήτες ρουφιάνους, να λέμε τα σχετικά με τους δημοσιογράφους που βάζουν πραγματικά το κεφάλι τους στον τορβά, όπως λέει ο λαός μας, για να υπηρετήσουν και τη δεοντολογία και τη δημοσιογραφία και τα συμφέροντα, τα πολιτικά και τα κοινωνικά δικαιώματα. Δημοσιογράφοι λοιπόν σαν αυτήν, η οποία με τα βίντεό της έδωσε τη δυνατότητα ακριβώς στο κοινωνικό σύνολο να μάθει ότι η αστυνομία χωρίς καμία πρόκληση στη Βικτόρια επιτέθηκε σε άοπλους και ειρηνικούς διαδηλωτές και προσπάθησε να φυτέψει για ακόμα μια φορά έναν εκρηκτικό μηχανισμό, εμπριστικό, ούτε ξέρουμε καν σαν πως και το είδαμε, στο σακίδιο του ενός διαδηλωτή, και βρέθηκε να ακούει τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης να την καταγγέλει από το Βήμα της Βουλής, μιλώντας για βιντεοσκοπικό ακτιβισμό. Επειδή πολύ καλά αυτό δεν εξηγείται, πώς να εξηγηθεί άλλωστε, απλώς ακούγεται βρώμικο και απλώς ο κόσμος που δεν καταλαβαίνει πολύ και έχει και μια σχετική εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, αντιλαμβάνεται ότι αυτό πρέπει να είναι κάτι πολύ κακό που το κάνει δημοσιογράφη σαν την Ελευθερία και δεν το κάνει δημοσιογράφη σαν τον Πορτοσάλτη. Τώρα με το νέο ποινικό κώδικα όμως, η Ελευθερία και κάθε τέτοιος δημοσιογράφος θα μπορεί με βάση την ομιμότητα να κατηγορείται για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Αυτοί οι δημοσιογράφοι θα κατηγορούνται για διασπορά ψευδών ειδήσεων κάθε φορά που θα λένε ότι δεν υπάρχουν μεθ. Κάθε φορά που θα λένε ότι πεθαίνει ο κόσμος διασωληνωμένος έξω από τις ΜΕΘ, κάθε φορά που θα λένε ότι οι αστυνομικοί χτυπούν τους διαδηλωτές ή τον Ρωμά χωρίς λόγο, κάθε φορά που, όπως λέει η καινούργια διάταξη, θα δημιουργούν αίσθηση ανασφάλειας ως προς τους θεσμούς του κράτους, ως προς την δημόσια υγεία, ως προς την αστυνομία, τη δημόσια τάξη, δεν ξέρω κι εγώ ποιον θα έρθει σειρά, και θα έρχεται η νομιμότητα να μας ταράζει κάθε φορά και να μας εξαναγκάζει όλους εμάς τους εσημασμένους δικηγόρους που αρνούμαστε να πούμε, γιατί δεν είναι αλήθεια, ότι έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, να μας εξαναγκάζει να υποκύψουμε και να το πούμε. Το ένα μου λοιπόν συμπέρασμα είναι αυτό, ότι το να τους ταράξουμε στην νομιμότητα προϋποθέτει να κυριαρχήσουμε εμείς, ο λαός, στην ομιμότητα, να κυριαρχήσουν οι καταπιεσμένοι στην ομιμότητα. Το δεύτερο είναι ότι καθόλου δεν πιστεύω ότι οι αστυνομικοί είναι ανεκπαίδευτοι. Φυσικά καταλαβαίνουμε όλοι ότι κάθε άνθρωπος, οποιοδήποτε άνθρωπος ανεκπαίδευτος, δεν μπορεί να σηκώσει ένα όπλο και να εκτελέσει έναν άοπλο άνθρωπο σε συνθήκες εν ψυχρό δολοφονίας. Ο ανεκπαίδευτος άνθρωπος δεν μπορεί έναν πεσμένο στο έδαφος άνθρωπο να του πατάει το κεφάλι. Ο ανεκπαίδευτος άνθρωπος δεν μπορεί να κλωτσάει στο πρόσωπο κορίτσια και αγόρια. Αυτά για να γίνουν χρειάζονται ειδική εκπαίδευση. Μια ειδική εκπαίδευση την οποία περνάνε όλοι οι μετέχοντες στα πιο βία τμήματα της αστυνομίας. Είναι στρατιωτική εκπαίδευση, εκπαιδεύονται σε στρατόπεδα και εκεί εκπαιδεύονται τα ΜΑΤ και όλες οι ομάδες δράση, ΔΕΛΤΑ κτλ. Που ο μόνος λόγος για το διαχωρισμό τους δεν είναι άλλος από το να μπερδευόμαστε εμείς, γιατί διακριτικά δεν έχουν παρανόμως, η διάταξη υπάρχει προφανώς, δεν εφαρμόζεται ακριβώς για να μπορούν, δρώντας ως συμμορίες, με καλυμμένα χαρακτηριστικά, να μην έχουν καμία απολύτως
έκανα έναν απολύτως περιορισμό. Αυτό δεν είναι κάτι στο οποίο επιδίδονται αυτές οι ομάδες σε συνθήκες ομαδικής παράκρουσης. Δεν είναι κάτι στο οποίο όλοι μαζί αυτοί είναι κάποιοι παρανομούντες. Οι αστυνομικοί πάνω απ' όλα είναι κρατικοί υπάλληλοι και σε αυτές τις ομάδες είναι επίσης κρατικοί υπάλληλοι. Και ο λόγος που δημιουργήθηκαν έχει προαποφασιστεί της δημιουργίας τους. Και δεν είναι άλλος από την καταστολή του εσωτερικού εχθρού. Αυτός είναι ο κεντρικός άξονας πάνω στον οποίο κινούνται όλες αυτές οι ομάδες και όχι μόνο. Και εδώ θα φέρω μερικά παραδείγματα πολύ απλά. Παράδειγμα νούμερο 1. Εξελίσσεται το δικαστήριο της οικογένειας Κατή στην υπόθεση των Σεπολίων. Μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου ζούμε συνθήκες στρατοδικείου του 50. Η αίθουσα είναι κατά τα 2/3 γεμάτη από αστυνομικούς με πολιτικά προφανώς αυτών των ομάδων, αστυνομικούς με πολιτικά οι οποίοι έχουν προσληφθεί στην ομάδα δράση, λέω με την ευθύνη μου και επωνύμως, ότι αυτές οι ομάδες, ειδικά η δράση, στελεχώθηκε με ανθρώπους που βρίσκονταν στα τάγματα της Χρυσής Αυγής αμέσως μετά την ποινικοποίηση της Χρυσής Αυγής και έτσι αυτοί οι άνθρωποι που έμειναν χωρίς χατζηλίκι τους πληρώνουμε εμείς. Οι άνθρωποι αυτοί έρχονται στην αίθουσα του δικαστηρίου και λειτουργούν ως αγέλη, εξυβρίζουν καθημερινά χυδαία οποιονδήποτε άλλον, κυρίως οποιονδήποτε μέλος του κινήματος υπάρχει γύρω τους, βρίζουν χυδαία κοπέλες, βρίζουν χυδαία τους συνηγόρους, εμποδίζουν συχνά τους κατηγορουμένους να μπουν, προκαλούν συνεχώς για να γίνει επεισόδιο, γελούν όταν οι συνήγοροι κάνουν ερωτήσεις και όταν εμείς καταγγέλουμε στο δικαστήριο τα αυτόφορα αδικήματα που λαμβάνουν χώρα μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, η πρόεδρος μας παραπέμπει να πάμε έξω από αυτό, να πάμε στην εισαγγελία να κάνουμε μήνυση, άμα θέλουν. Φυσικά, αυτό που ξέρει ο κόσμος όλος και πολύ περισσότερο η πρόεδρος του δικαστηρίου και εμείς οι συνήγοροι, είναι ότι την υπευθυνότητα για την ποινική δίωξη των αδικημάτων που λαμβάνουν χώρα μέσα στην αίθουσα δικαστηρίου, την έχει η πρόεδρος. Όμως το γεγονός ότι το δικαστήριο δεν αναλαμβάνει αυτή την ευθύνη σημαίνει ένα πράγμα. Ότι δεν είναι αυτή η συμπεριφορά μία συμπεριφορά εξωθεσμική. Δεν είναι μία συμπεριφορά κατά λάθος και παράνομη. Είναι μία συμπεριφορά η οποία εκδηλώνεται σε εφαρμογή εντολών. Σε εφαρμογή κεντρικής γραμμής, η οποία κεντρική γραμμή δεν είναι άλλη από το ότι η αστυνομία και αυτές οι ομάδες θα έχουν το δικαίωμα να μπαίνουν στο σπίτι μιας οικογένειας, να χτυπούν το γιο, να χτυπούν την καρκινοπαθή μητέρα και να την πετάνε κάτω, να κυνηγάνε την κόρη, να συλλαμβάνουν, να χτυπούν και να προκαλούν καρδιακή προσβολή στον πατέρα, να συλλαμβάνουν όσους μαγνητοσκοπούν αυτή την παράνομη δράση και στο τέλος να τους καταδικάζουν τουλάχιστον κάποιους από αυτούς, αυτός είναι ο στόχος, και τα δικαστήρια. Αυτή λοιπόν η στάση και η γραμμή δεν είναι μία γραμμή εκτός νομιμότητας. Αυτή είναι η νομιμότητα. Αυτή τη νομιμότητα έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Αυτό που έχουμε χρέος είναι να το δούμε. Το πώς θα σταθεί ο καθένας μας απέναντι σε αυτό έχει να κάνει με τις ιδέες του και με τον τρόπο που θέλει ο ίδιος να σταθεί σε συγκεκριμένες ιστορικές στιγμές. Αλλά η νομιμότητα είναι αυτή. Δεύτερο, στην υπόθεση της Ηλιούπολης. Έχουμε 2 κοπέλες μέχρι στιγμής, εχμάλωτες από έναν αστυνομικό και αυτό κάλλιστα και μια περίπτωση ολοκληρωμένου τράφικη. Προφανώς θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αυτό είναι μια εξαίρεση. Είναι ένας αστυνομικός που στον ελεύθερο χρόνο του έκανε και τράφικη. Okay. Να το δεχτώ αυτό και ως χόμπι. Το ζήτημα εκεί λοιπόν δεν είναι το τι έκανε ο αστυνομικός στον ελεύθερο χρόνο του, αλλά το πώς η αστυνομία ως θεσμός αντιμετώπισε το θύμα. Το πώς εξαφάνισε το θύμα, το πώς το απομόνωσε και δεν του έδωσε τη δυνατότητα να μιλήσει επί 24 ώρες, όχι με τους δικηγόρους του που ζητούσαν να τη δουν απ' έξω, αλλά ούτε με τη μητέρα του, το πώς το οδήγησαν στο νοσοκομείο 36 ώρες μετά και εμπόδισαν οποιοδήποτε γιατρό να μιλήσει στο κορίτσι, το πώς έλεγαν στους γιατρούς
ότι είναι κρατούμενοι και γι' αυτό θα μπαίνουν μέσα στα εξεταστήρια. Το πώς δεν εμφανίστηκε ποτέ το περίφημο λάπτοπ του συγκεκριμένου βασανιστή των κοριτσιών. Το πώς δεν μιλήσαμε ποτέ για κανέναν πελάτη. Και ρωτάω εδώ, ποιος παραγγέλνει κοριτσάκια? Ποιος παραγγέλνει ανήλικα ή ενήλικα κορίτσια? Ποιοι είναι αυτοί? Είναι κάποιος στοχός εδώ παραέξω στην Κυψέλη που παραγγέλνει παιδιά? Παιδιά μεγαλύτερα δεν έχει σημασία. Δεν ξέρω πώς να ορίσουμε ένα κορίτσι που είναι 18,5 ή 20 ή 21 όταν είναι εχμάλωτη. Ή είναι 30, 40 ή 50. Ποιοι είναι αυτοί? Πώς στεκόμαστε εμείς απέναντι στην προστασία του πελάτη και πώς στέκεται το τμήμα εσωτερικών υποθέσεων που ανέλαβε την εξυπηρέτηση αυτής της ιστορίας? Δεν ήταν ούτε η Δέλτα, ούτε η Δράση, δεν ήταν ούτε τα ΜΑΤ, ήταν το τμήμα εσωτερικών υποθέσεων που έκανε όλη αυτή τη διαχείριση. Τρίτο ζήτημα. Υπόθεση Βικτόριας. Στην περίπτωση ακριβώς εκεί που είχαμε την τύχη να έχουμε δημοσιογράφους κανονικούς σαν την Ελευθερία Κουμάντου, η οποία στην πραγματικότητα με ρίσκο τη δουλειά της και την προσωπική της ασφάλεια, αποκάλυψε την παράνομη δράση της αστυνομίας. Την αποκάλυψε κατά τρόπο που να εξαναγκαστεί η κυβέρνηση να δημιουργήσει αυτό το περίφημο αδίκημα, μάλλον θα είναι, του βιντεοσκοπικού ακτιβισμού, να ετοιμάσει την διασπορά ψευδών ειδήσεων και ακολούθως ως μας έρθει και αυτή η διάταξη του Μακρόν. Όμως εδώ αξίζει να πούμε ότι η δικαιοσύνη και εκεί ήρθε και έκανε, αφού είχε η Ελευθερία αποκαλύψει ότι αυτό το δοχείο με το λένε εκρηκτικό υγρό, εμείς δεν το έχουμε δει, λένε λοιπόν ότι αυτό το δοχείο το έφεραν οι αστυνομικοί ώρα μετά τη σύλληψη των παιδιών και το έβαλαν μέσα στο σακίδιο, αφού έχει ήδη αποκαλυφθεί και δεν μπορούν να το στήσουν έτσι, η δικαιοσύνη έρχεται και ασκεί δίωξη κακουργηματική στους δύο συλληφθέντες για από κοινού κατοχή της συγκεκριμένης μολότοφ, όπως την ονόμασαν, η οποία βρέθηκε στο δόστρωμα. Από κοινού με ποιον? Με όλη τη διαδήλωση. Από κοινού με όποιον περπατούσε στην Πατησίων εκείνη την ώρα. Βρέθηκε στην Πατησίων, λέει, και έχουν και αυτοί κατοχή από κοινού. Αυτό ήταν μια ποινική δίωξη, η οποία αποτυπώθηκε ήδη τώρα. Περιμένουμε να βγει το βούλευμα που μάλλον θα φύγει ο κακουργηματικός χαρακτήρας αυτό. Όμως, έχει σημασία ο τρόπος που η δικαιοσύνη λειτουργεί ως το, όχι το μακρύ χέρι της καταστολής, ως ο κεντρικός μοχλός της καταστολής. Γιατί τα ίδια παιδιά τους απαγορεύτηκε τότε να πηγαίνουν στα εξάρχεια, όπου δούλευαν κιόλας, παρότι το υποτιθέμενο αδίκημα είχε γίνει στη Βικτόρια. Δηλαδή, έχουμε ολόκληρους κρατικούς μηχανισμούς που λειτουργούν με συγκεκριμένο τρόπο ποινικοποίηση στην πραγματικότητα της εκδήλωσης του πολιτικού φρονήματος. Είναι σαφές από την αρχή μέχρι το τέλος. Και εδώ η αστυνομία δεν είναι ποτέ μόνη της. Τι ενώνει λοιπόν, για να μην τρώω και εγώ το χρόνο και είναι και πολλοί συνάδελφοι να πούν και άλλα μετά. Τι ενώνει λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα, αυτές ας πούμε τις τρεις υποθέσεις με μια δράση και των αρχών συνολικά και της αστυνομίας και της δικαιοσύνης και της εκτελεστικής εξουσίας. Έχουμε και τις τρεις και τους τρεις πυλώνες της αστικής δημοκρατίας να λειτουργούν συντονισμένα με ένα συγκεκριμένο κατασταλτικό τρόπο. Να μην θυμηθούμε και την εξαιρετική περίπτωση που είδαμε επίσης στις οθόνες μας, την περίπτωση της οικογένειας Συνδαρέ, που αφού όλη η Ελλάδα παρακολούθησε το βασανισμό της, γιατί περί αυτού επρόκειτο, το βασανισμό της ολόκληρης οικογένειας από την αστυνομία, ο εισαγγελέας που ανέλαβε την υπόθεση κατέληξε στο ότι δεν υπάρχει, η αστυνομία έκανε τη δουλειά της. Η δουλειά της αστυνομίας λοιπόν είναι να μπαίνει μέσα στα σπίτια, να παίρνει τον πατέρα, γιατί ήταν μια σειρά από άνθρωποι μέσα, ήταν μάνα, πατέρας και δύο παιδιά. Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά τον πατέρα, έναν ηλικιωμένο άνθρωπο, να τον βγάζει στην ταράτσα, να τον γυμνώνει, να τον κουκουλώνει, όπως βλέπουμε πως έκαναν οι Αμερικάνοι στο Abu Ghraib. Αυτός να φωνάζει ότι δεν απειλείστε και αυτά που κάνετε είναι παράνομα και η αστυνομία να τον έχει έτσι. Αυτό, κατά την εισαγγελία, είναι η δουλειά της αστυνομίας. Αυτό, λοιπόν, είναι η νομιμότητα.
λέω εγώ. Άρα, θα πρέπει εμείς, οι πολίτες, να σταθούμε απέναντι σε αυτό. Νομίζω ότι ξέρουμε όλοι και μετά τις πλατείες και μετά από διάφορα πράγματα που έγιναν και τον περασμένο χρόνο, ότι η κυβέρνηση έχει μια συγκεκριμένη πολιτική γραμμή στην εφαρμογή της πολιτικής της. Ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για παραχωρήσεις ενσωμάτωσης, έστω και για λίγο. Η καταστολή θα είναι η απάντηση, όποια και αν είναι η ερώτηση. Αυτό ήταν σαφές ευθύς εξ αρχής, όταν ξεκίνησαν οι άνθρωποι να αμφισβητούν τις καραντίνες και ξεκίνησαν με τους φοιτητές, ξεκίνησαν με την πλατεία του Αγίου Γεωργίου στην Κυψέλη, κατέληξε στην πλατεία της Νέας Σμύρνης και ήταν η πραγματικά εξεγερτική στάση μεγάλης μάζας λαού που βρέθηκε σε αυτές τις διαδηλώσεις, που έβαλε ένα στόπ σε αυτά. Δεν πήγε παρακάτω, αλλά αυτή η γραμμή του ότι με το που θα βγαίνετε να αμφισβητείτε την πολιτική μου, θα έχετε ξύλο, συλλήψεις, καταστολή, αντιμετωπίστηκε από το λαό έτσι που τις έπρεπε, κατά τη δική μου γνώμη. Άρα λέω ότι έχουμε να κάνουμε με κάτι πολύ μεγαλύτερο από απλώς το ξύλο στις πλατείες. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Έχουμε να κάνουμε με το σύνολο των δικαιωμάτων μας που αμφισβητούνται. Έχουμε να κάνουμε με το σύνολο της ανθρώπινης ζωής που υποτάσσεται στην κερδοφορία επιχειρήσεων και κρατικών πολιτικών. Έχουμε να κάνουμε με τη μετατροπή των ανθρώπων σε μονάδες παραγωγής κέρδους. Αυτό σημαίνει ότι η κυρίαρχη γραμμή είναι κράτος και εργοδότες χωρίς υποχρεώσεις, εργαζόμενοι, άνεργοι, νεολαίοι, χωρίς δικαιώματα. Αυτό το χωρίς δικαιώματα η ανθρωπότητα το έχει περάσει και στο παρελθόν. Μόνο που αυτή τη στιγμή νομίζω ότι έχουμε μεγαλύτερες δυνατότητες να τα αντιμετωπίσουμε. Με τον ίδιο τρόπο, εγώ πιστεύω ότι αυτά στον δρόμο κατακτήθηκαν, ιστορικά είναι αυτά καταγεγραμμένα, στον δρόμο κατακτήθηκαν, μετά αποτυπώθηκαν ό,τι αποτυπώθηκε. Στα συντάγματα είναι ώρα να επαναβεβαιωθούν με τους ίδιους τρόπους. Τότε μόνο λοιπόν, όταν αμφισβητήθηκε το σύνολο της κυριαρχίας, το σύνολο, όταν κλειδωνίστηκε το σύνολο του συστήματος της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης, τότε μόνο δικαιώματα αποτυπώθηκαν στον καταστατικό χάρτη. Και είναι τώρα ώρα να το ξαναθυμηθούμε με τον ίδιο τρόπο, να αμφισβητήσουμε αυτή την κυριαρχία, να αμφισβητήσουμε τη θανατοπολιτική του σήμερα και να πούμε ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία διεκδίκησης του δικαιώματος να διατυπώνουμε εμείς την νομιμότητα. Και τότε να τους ταράξουμε στην νομιμότητα. Ευχαριστώ.